σε κατάσταση ομοιρίας εκπαιδευτικός του Ηρακλείου που συνεχίζει να εργάζεται με δίδυμη επαπειλούμενη κοίηση. Παρά το γεγονός ότι πριν λίγες ημέρες ήδη παρελήφθη από το σχολείο με ασθενοφόρο λόγω διαθεσίας που ένιωσε, συνεχίζει να εργάζεται καθώς δεν μπορεί να λάβει άδεια παρά μόνο άνευ αποδοχών. Σήμερα ήρθαμε εδώ για να διαμαρτυρηθούμε για την κατάσταση μιας συναδέλφης σας, η οποία βρίσκεται σε επαπειλούμενη κοίηση και κινδυνεύει, είναι μάλλον σε δίλημα, να μείνει στη δουλειά ή να πάρει άδεια άνευ αποδοχών ώστε να σώσει την εγκυμοσύνη της. Φανταστείτε ότι, ότι πριν 10 μέρες την πήρε ασθενοφόρο από το σχολείο. Οπότε δεν γίνεται ο σύλλογος να μένει μακριά από την καθημερινότητα των συναδέλφων μας. Σίσο, μη εκπαιδευτική κοινότητα στέκεται στο πλευρό της συναδέλφου που υπηρετεί σε δημοτικό σχολείο της πόλης, διαμαρτυρήθηκε στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Ηρακλείου, ζητώντας εμφατικά ίσα δικαιώματα τόσο για μόνιμους όσο και για αναπληρωτές. Οπότε ένας άνθρωπος που περιμένει να δουλέψει, να εργαστεί, να προσφέρει τις υπηρεσίες του, είναι τώρα σε δίλημα αν θα πρέπει να κοιτάξει την προσωπική του ζωή, αν θα κάνει οικογένεια ή αν θα πρέπει να εργαστεί, γιατί τα χρήματα καταλαβαίνετε ότι είναι πλέον απαραίτητα σε όλους. Αυτή η κατάσταση έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα τα τελευταία χρόνια. Μόνο το τελευταίο διάστημα να πάρετε, έχουμε τη συγκεκριμένη περίπτωση. Πολλές άλλες περιπτώσεις, συναδέλφες που παίρνουν άδειες άνευ αποδοχών. Καταλαβαίνουμε σήμερα με την ακρίβεια τους μισθούς στο επίπεδο που είναι κτλ. Τι σημαίνει κάποιος εργαζόμενος να εξαναγκάζεται να πάρει άδεια άνευ αποδοχών. Έχουμε συναδέλφες που πηγαίνουν με πατερίτσες στο σχολείο επειδή δικαιούμαστε μόνο 15 μέρες αναρωτική άδεια αναπληρωτές και μετά άνευ αποδοχών. Και όποιος ζήσει, έζησε. Σύμφωνα με τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, η εκπαιδευτικός βρίσκεται σε δεινή θέση, ενώ κάνουν λόγο για μια κατάσταση στην οποία είναι αρκετοί αναπληρωτές που μπορούν να λάβουν μόνο άδεια άνευ αποδοχών και καλούνται να ζήσουν χωρίς απολαβές. Δεν είναι τίποτα, είναι μια απλή πολιτική απόφαση, μια υπογραφή να εξισώσουν τα δικαιώματα μόνιμων και αναπληρωτών. Και η υποκρισία και ο εμπεγμός κάπου πρέπει να σταματήσουν. Όλοι αυτοί που δήθεν μιλάνε για δημογραφικά, για υπογεννητικότητα. Έχουμε νέες γυναίκες οι οποίες προσπαθούν με κόπο και δεκαετίες περιπλάνησης και ανασφάλειας να φτιάξουν οικογένεια, δίνουν ό,τι έχουν και δεν έχουν και βρίσκονται σε ένα σημείο να κινδυνεύει η υγεία η δικιά τους και των μωρών τους, να είναι σε επαπειλούμενη κοίηση και να μην μπορούν να πάρουν μια άδεια. Στην διαμαρτυρία συμμετείχε και η ομάδα γυναικών Ηρακλείου, ενώ για το επίμαχο θέμα υπέβαλε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή ο βουλευτής του ΚΚΕ Μανώλης Ιντιχάκης.